Χαίρετε σε όλους τους φίλους μας. Σήμερα έχουμε δρομολόγιο με τον DAF XF της εταιρείας Χατζόπουλος Αγροτικός Οίκος. Ξεκινάμε από την Κρυφιά Θεσσαλονίκη. Εν συνεχεία πηγαίνουμε στο Παιδινό και από εκεί στις Μουριές, στο Κιλκής, να φορτώσουμε και να καταγράψουμε τις εντυπώσεις μας από το DAF. Ακολουθήστε μας. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη Δοϊράνη, πίσω μας στο τελωνείο για τα Σκόπια και συνεχίζουμε το δρομολόγιο μας με τον DAF της εταιρείας Χατζόπουλος. Να σας αναφέρω και μερικά χαρακτηριστικά του DAF, του XF, το οποίο έχει μεταξόνιο 3,80. Το εξωτερικό μήκος της καμπίνας, να αναφέρω ότι είναι στα 2,36 και το πλάτος της 2,50 και η skylight πάνω, οι δύο προβολής. Έχει πλαϊνά αεροδυναμικά βοηθήματα και επίσης έχει δύο ρεζερβουάρ χωρητικότητας 960 λίτρων. Περάσουμε λίγο να δείτε και το εσωτερικό του, να σας κάνω μια παρουσίαση. Αναφορικά με τον κινητήρα έχει τον MX13 εξακύλινδρος diesel 483 ύπων στις 1600 στροφές. Η μέγιστη ροπή του είναι 2.500 νουτόμετρα από τις 900 μέχρι τις 1125 στροφές. Να πω επίσης να αναφέρω ότι ο σβήνο κινητήρας μετά από λειτουργία 5 λεπτών στο ρελαντί και συνεργάζεται με το αυτοματοποιημένο κυβότιο 12 σχέσεων της Traction και βοηθητικό σύστημα πέδης περιλαμβάνει μηχανόφρονο και ZF Finder απόδυσης 500 καβέ. Ένα από τα πλεονεκτήματα της DAF του XF της καμπίνας του είναι ότι διαθέτει τρία σκαλοπάτια αντί τέσσερα που έχουν για παράδειγμα τα XG, δηλαδή για έναν που κάνει διανομές ή συχνές παραδόσεις και ανεβοκατεβαίνει θα τον εξυπηρετήσουν καλύτερα τα τρία σκαλοπάτια. Τώρα αναφορικά με το κάθισμα του οδηγού, είναι αερόσωστο τύπου luxury με ψηλή πλάτη και ρυθμιζόμενη στήριξη ώμων. Είναι θερμαινόμενο το κάθισμα σε δύο επίπεδα ρύθμισης θερμοκρασιών και φέρει ενσωματωμένο προσκέφαλο και ζώνη ασφαλείας τριών σημείων. Βρίσκομαι στην καμπίνα του DAF XF. Να αναφέρω ότι η DAF τη νέα σειρά την λανσάρει με δύο ακόμα τύπου καμπίνες, την XG και την XG Plus. Ειδικά η XG Plus είναι απίστευτη σε χώρους, πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά και η XF είναι πολύ άνετη. Κάθομαι στο κάθισμα, πατώντας με το αριστερό μου πόδι ένα μπουτόν εδώ κάτω, ρυθμίζω το τιμόνι όπως θέλω, μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, παίρνει πάρα πολλές ρυθμίσεις ώστε ο οδηγός να βρει τη θέση που θέλει. Το μεταφέρω αυτή τη στιγμή εδώ, το αφήνω, για να μπορώ να κινηθώ δίπλα. Κινούμε άνετα, όπως βλέπετε, έχει
το θόλο του κινητήρα, τον πεθαμένο δηλαδή που αναφέρουμε από παλιά. Θα σας δείξω και μετά σε βίντεο ότι πάνω δεν πιάνει το κεφάλι μου, δηλαδή έχει αρκετό εσωτερικό ύψος. Ο οδηγός κινείται άνετα μέσα σε αυτήν την περιοχή. Το κρεβάτι comfort είναι αρκετά άνετο, έχει παχύ στρώμα. Θα βολευτεί δηλαδή άνετα ο οδηγός. Σίγουρα αν είχε και αυτόν τον έξτρα χώρο εδώ πέρα θα ήταν ακόμα καλύτερα. Επιπλέον πόντους, σε κάθε περίπτωση είναι πολύ άνετο. Όπως βλέπετε βολεύουμε μια χαρά, δηλαδή ένας οδηγός με το δικό μου το σωματότυπο και με κάποια παραπανήσια κιλά χωράει μια χαρά άνετα. Από εδώ ο οδηγός μπορεί να κάνει διάφορες λειτουργίες για τη θερμοκρασία, για τα φώτα, ροστάτη για τους φωτισμούς. Πάνω το κρεβάτι είναι επίσης άνετο. Ας σας δείξω λίγο και την καμπίνα ξανά. Το πάνω το κρεβάτι, εδώ η σκάλα του, έχει αρκετούς αποθηκευτικούς χώρους, 3 ντουλάπια πάνω όπως βλέπετε. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι εδώ στο ταμπλό, έχει αρκετό χώρο. Έχει και το τραπεζάκι εδώ που μπορεί να ακουμπήσει το φαγητό του ο οδηγός ή κάτι άλλο. Οτιδήποτε, παράδειγμα, και ένα μικρό τάμπλετ για να δει κάποια ταινία. Μαλακό εδώ, όπως βλέπετε, πολύ ωραίο. Και γενικά οι χώροι και της XF καμπίνας είναι υπεραρκετοί θα έλεγα, και εδώ μπορεί να βάλει κάποια πράγματα ο οδηγός. Να σας δείξω και το αποθηκευτικό χώρο εδώ και τα ψυγεία, το ψυγείο, ντουλάπι. Όπως βλέπετε έχω σηκωθεί όρθιος, πατάω στο θόλο του κινητήρα, στον πεθαμένο που συνηθίζουμε να λέμε. Κοιτάξτε, δεν βρίσκει το κεφάλι μου πάνω, δεν έχει το κλιματιστικό βέβαια οροφής, σε αυτό το σημείο θα βρω, αλλά αν δεν υπήρχε εδώ, κινούμε άνετα. Επίσης, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στον τάφι είναι ότι ακόμη και αν κατεβεί το κρεβάτι, το πάνω, έχω αρκετό χώρο για τους ώμους. Δηλαδή μπορώ να βγάλω τα ρούχα, να αλλάξω, χωρίς να ακουμπάνε εδώ οι ώμοι μου. Ωραία τη θέση οδήγησης, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Το τιμόνι δέχεται πολλές ρυθμίσεις ώστε ο οδηγός να βρει την κατάλληλη θέση που θέλει στο τιμόνι του, πάνω, κάτω, μέσα, έξω. Η ορατότητα από τους καθρέφτες είναι πολύ καλή και από αριστερά και από δεξιά και βρυγώνει αντίστοιχα. Από εδώ έχει κάθε ενημέρωση ο οδηγός από τη μεγάλη την οθόνη, την ψηφιακή, ψηφιακό και το ταμπλό του όπως βλέπετε. Και από εδώ, μέσω του κινητό του με Android, μπορεί να συνδεθεί, να έχει πρόσβαση σε πολλές και σε χρήσιμες πληροφορίες. Αυτό που μου αρέσει είναι η ποιότητα των υλικών, η ποιότητα κατασκευής του DAF. Όπως είπα και νωρίτερα, μαλακά πλαστικά εδώ πέρα. Πολύ ωραίο, δηλαδή σου δίνει μια αίσθηση ενός ποιοτικού αυτοκινήτου, ενός πολύ προσεγμένου, και όπως ανέφερα έχει αρκετούς χώρους. Σίγουρα για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει για διεθνή μεταφορά κάνει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αλλά άμα θέλει το κάτι παραπάνω πηγαίνει στο XG και στο XG Plus που έχουν ακόμη περισσότερους.
εγκαταστάσεις της εταιρείας Χατζόπουλος στις Μουριές, λίγα χιλιόμετρα έξω από το Κιλκής, και τώρα θα ξεκινήσουμε το φόρτωμα. Είναι τη διαδικασία στο Σιλό. Πάντα το είχα πορεία, να σας πω την αλήθεια. Τώρα ο ειδικός, ο κύριος Δημήτρης, θα μας εξηγήσει την όλη διαδικασία. Λοιπόν, για να γεμίσουμε ένα Σιλό με σιτάρι, με οτιδήποτε, αδειάζει το φορτηγό εδώ. Αδειάζει το φορτηγό εδώ κάτω. Και από εδώ με κουβαδάκια και καδένες και κοχλίες ανεβαίνει το στάρι πάνω. Πού θέλω να το ρίξουμε, στο Σιλό 1, στο Σιλό 2, στο Σιλό 3, ανοίγουμε τα φορτάκια. Έτσι γίνεται η παραλαβή, έτσι γεμίζουν οι αποθήκες. Από πάνω γεμίζουν. Αδειάζοντας εδώ, πηγαίνει το στάρι πάνω και ανάλογα που θέλουμε να ρίξουμε. Και μετά όταν θέλουμε να κάνουμε εξαγωγή, αναλόγως ανοίγουμε τώρα. Ποιο σιλό θέλουμε να αδειάσουμε, το 3, το 2, τώρα έχουμε το 3 ανοιχτό, έχει το στάρι από εδώ όπως πάει το βελάκι, ανεβαίνει πάλι πάνω και τρέχει εδώ πέρα στο σιλό φόρτωσης, που μπαίνει το φορτηγό πάλι από κάτω και ξαναγεμίζει. Ωραία. Αυτή είναι η διαδικασία. Ωραία. Και ένα τέτοιο σιλό πόσο χρονικότητα για παράδειγμα? Αυτό είναι χιλιοστόμος περίπου. Χιλιοστόμος, ναι. Εντάξει, τώρα 200, 1000. Εξαρτάται. Ναι. Θα λένε αυτό τώρα ηλιόσπορο που είναι ελαφρύ, παίρνει λιγότερο, ανάλογα με το δικό βάρος του κάθε προϊόντος. Το σιτάρι είναι βαρύ, θα πάρει χιλιοστόμος. Η λιώση που είναι πολύ ελαφρύ θα πάρει 700. Ωραία. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά είναι βασικά. Τώρα βαλάτε, ποια είναι το μπροστά του. Πιάνει το μπροστινό αμάξι, φορτηγό, οτιδήποτε κασίνε. Πηγαίνει με 90 χιλιόμετρα και έχουμε 45 μέτρα απόσταση. Όσο πάει, αυξάνεται. Μας δείχνει τα πάντα. Πηγαίνουμε στη λωρίδα μας ευθεία, μόνο του, σταματάει μόνο του, ξεκινάει. Με τα συστήματα ασφαλείας, δηλαδή, έχεις δει καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά τα συστήματα ασφαλείας. Οι λωρίδες ιδιαίτερα, το φρενάρισμα τα κάνει όλα μόνο του. Όταν λειτουργεί ο πιλότος, φυσικά. Ο ύπνος μεγάλο, έγινε ένα φορτηγό.